Στον Άρη. Παρελήφθη σαν αφέθηκε η Σαμαροβένιζε, λέει, άφησαν τους συμβασίουχους. Έκανα τηλεφώνημα στον Καρκατσούλη. Μάλιστα. Απλά πράγμα, στον Παναγιώτη Καρκατσούλη. Μάλιστα. Οι συμβασίουχοι το 2014, οι προηγούμενοι τους άφησαν 62.580. Μάλιστα. Τον Μάιο του 2017, τον Μάιο έχει αυξηθεί έως τώρα, είναι επί ΣΥΡΙΖΑ 91.692 οι συμβασίουχοι στο δημόσιο. Από το 2009 έως σήμερα έχουν φύγει από το δημόσιο 123.000 άνθρωποι. Παραγιώτης Καρκατσούλης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαζί με τους συνταξιούχους. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουν φύγει αλλιώς από το μαζί με τους συνταξιούχους. Γιατί, τι, πολίτικοι κανείς. Μαζί με τους. Μα τι λέτε τώρα. Έφυγε κανείς από το δημόσιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Πέστε στον κύριο Καρκατσούλη από το δημόσιο. Πέστε στον κύριο μετά, ότι μόνο οι συνταξιούχοι του δημοσίου που φύγανε 9-15 είναι πάνω από 200.000 άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Τι να πω εγώ τώρα. Στο δημόσιο τομέα, ποιοι στεχνοί έφυγαν με άλλο τρόπο. Δεν απολύθηκε κανείς από το δημόσιο. Δεν απολύθηκε κανείς από το δημόσιο. Φύγανε. Δεν απολύθηκε. Δεν απολύθηκε. Δεν καταργήθηκαν οι τεχνικές σχολές. Δεν καταργήθηκαν τόσοι. Δηλαδή... Βγάλε τον τίτλο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Άρα, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Ο Μητσοτάκης έλεγε από το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας ασχολήθηκε λίγο με τους 17 με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λένε αρκετοί ότι κλείνει το μάτι εκεί. Και τώρα με αυτές τις προσλήψεις κλείνει το μάτι σε όσους είναι άνεργοι. Μάλιστα. Και ενδεχομένως οι άνθρωποι θέλουν να μην είναι πολιτικός. Τι θέλει να κάνει. Είναι πολιτικός. Ναι, αλλά δεν μπορεί να εκμεταλλεύεσαι αυτό. Θα γίνει στο δημόσιο. Παρακαλώ. Στο δημόσιο τώρα, αυτό που χθες με ωραίο τρόπο ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος στο ακροατήριό του, έχω την αίσθηση στο κομματικό του ακροατήριο, τους είπε, παιδιά, επειδή μεθαύριο με την αξιολόγηση θα γίνουν μερικά πράγματα, ας πούμε τώρα αυτά που να μην τα φωτίσουμε εκείνα που θα γίνουν. Μεθαύριο λοιπόν, με την αξιολόγηση που πρέπει να κάνουν στο δημόσιο τομέα για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, θα κάνουν αυτό που, το οποίο κατηγορούσαν. Δηλαδή, περιγραφή θέσης και προσόντων. Εντάξει, είναι στην υποχρέωσή τους, άλλο δεν τα λέει. Τα είπε η Γεροβασίλη στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, θα λέει, τι είσαι εσύ, παιδί μου, το πτυχίο ότι είναι δημοτικό. Γιατί θα γίνει αξιολόγηση. Δεν μπορεί να μην γίνει, δεν θα κλείσει αξιολόγηση. Δεν θα κλείσει αξιολόγηση. Θα και αυτό. Η γάμα αξιολόγηση θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο. Μαζί με κάτι άλλο όμως. Για να πληρώνει. Εσύ τι θα είσαι, είσαι πρωτοβάθμιος, πρωτοβάθμιος. Μάλιστα. Εσύ είσαι δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης. Μάλιστα. Εσύ τι είσαι, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο μισθός από εδώ και μετά θα καθορίζεται ανάλογα του τι είσαι. Αυτό δεν το λένε. Αυτό το λέει η αξιολόγηση. Λοιπόν, αν δεν συμπληρωθούν τα φύλλα της αξιολόγησης κτλ., δεν θα υπάρχει κινητικότητα. Λοιπόν, άρα εγώ που έχω την αλφα θέση και θέλω να πάω σε μια καλύτερη και έχω τα προσόντα κτλ., πρέπει να απογραφώ κανονικά για να μπορώ. Τώρα, άρα, λοιπόν, του πραγματικού, ρε παιδιά, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι κυκλοφορούν χαρτιά στα δημόσια, στο δημόσιο, που λένε δεν υπογράφουμε την αξιολόγηση. Μάλιστα. Ωραία. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως. Δεν είναι δικιά μου ανακάλυψη. Ναι. Το ξέρετε νομίζω, κατά τη γνώμη μου, κακώς. Για ποιο λόγο. Έτσι. Υπήρχε η αξιολόγηση επί Μητσοτάκη, η οποία συνεπαγόταν ότι το 15 με 20% που έπαιρνε κακό βαθμό θα φεύγε. Απολυόταν. Ψευδές. Δεύτερον. Ψευδές. Δεν το δεύτερον. Πουθενά δεν έλεγε ο νόμος. Άστα το πει ο Μητσοτάκης, μην το λες εσύ μωρέ τώρα. Μας το λέω μην το λες εσύ. Πουθενά δεν έλεγε ο νόμος του Μητσοτάκη ότι, δηλαδή, ότι θα απολυθεί. Μην το λες εσύ, άστα Μητσοτάκη να το πει. Ας βγάλει ανακοίνωση να το πει. Μισό λεπτό. Δεύτερον, η αξιολόγηση τώρα γίνεται για να περιγραφούν οι θέσεις, να αξιοποιηθούν άνθρωποι με τα συγκεκριμένα προσόντα σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν γίνεται ούτε να μειωθούν οι μισθοί, ούτε να μειωθούν οι μισθοί, ούτε να καταργηθούν κλάδοι, ούτε να πουληθούν άνθρωποι. Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, όποιο τρουπός στο δημόσιο θα πρέπει να μείνει για πάντα στο δημόσιο χωρίς να έχει τα προσόντα. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω ότι αν ένας άνθρωπος μπει στο δημόσιο και δεν έχει τα προσόντα,
Δεν πρέπει πώς δεν να έχει τα προσόντα, συγγνώμη, γιατί δεν πώς μπαίνεις από το παράθυρο, μπαίνεις πια στο δημόσιο. Δεν μπαίνεις με τον ΑΣΕΠ. Δεν μπαίνεις. Α, οι προηγούμενοι. Βεβαίως. Α, μου λες δηλαδή για τα πλαστά πτυχία εκεί της ΠΟΕΔΗ. Βεβαίως. Τα πλαστά πτυχία. Για όλα λέω. Μάλιστα. Μάλιστα. Για, το, για τα πλαστά πτυχία, για τις παράνομες προσλήψεις. Ποιος τα έκανε τα πλαστά πτυχία. Ποιος είχε πελατειακό κράτος 40 χρόνια. Ποιος είχε. Πες το και στον Άρη να το μάθει. Πες το και στον Άρη να το μάθει. Το πελατειακό κράτος. Το σύστημα που λες, το με πλαστά στοιχεία του έβαζε. Το δικό σας. Με πλαστά απολυτήρια του έβαζε. Το δικό αυτό ήταν λέω, το παράδειγμα παιδιά, του εξυγχρονισμού. Με πλαστά απολυτήρια. Τη κυρία Γιαννακά και ο σύζυγος που δήλωσε έλεση χωρίς να το έχει. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι παραπολιτικό τώρα. Παραπολιτικό. Αυτό είναι παραπολιτικό. Αυτό είναι παραπολιτικό. Το έχει παραδεχτεί η ίδια. Το έχει παραδεχτεί η ίδια εντωμεταξύ. Το ότι ο σύζυγος ήταν με έλεση χωρίς να υπάρχει έλεση, το έχει παραδεχτεί η ίδια. Τώρα λέει ότι είναι fake news. Μία κουβέντα. Λοιπόν, μα είναι η επιτομή του fake news. Προηγουμένως ότι η κυβέρνηση μετά τη δεύτερη αξιολόγηση παίρνει ορισμένες πρωτοβουλίες σε πολύ σοβαρά θέματα. Τι θα γίνει π.χ. με το Λύκειο, τι θα γίνει με τις εξετάσεις. Επί της ουσίας δεν έχει αντιπαρατεθεί κάποια άλλη πρόταση. Μόνο παραπολιτική διαστρέβλωση. Και τέτοια πράγματα ακούμε. Γιατί... Πραγματικά, είναι εγώ δεν είμαι σίγουρα. Να ολοκληρώσω είναι μισό λεπτάκι. Να ολοκληρώσω. Ότι έχουν γίνει 50.000 προσλήψεις στο δημόσιο. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Τώρα, στην τελευταία διετία. Από πού γίνανε οι προσλήψεις. Γίνανε από το παράθυρο οι προσλήψεις αυτές. Πώς γίνανε. Προφανώς. Ναι. Αν έχουν γίνει. Προφανώς. Τον αριθμό δεν το γνωρίζω γιατί δεν. Δεν είναι, δεν το έχω δεν είναι απλώς από το παράθυρο. Από το παράθυρο γίνανε. Από την οροφή, από το τζάκι, όπου μπορεί να. Σοβαρά. Έχει τη δυνατότητα κάποιος. Έχει τη δυνατότητα κάποιος. Μα τι είναι αυτά που λες. Στο δημόσιο προσλαμβάνεσαι σε μόνιμη θέση. Για ΣΕΠ. Όχι. Μα αυτό. Πώς οι συμβασιούχοι από 62.000 έχουν γίνει 91.692. Αυτό που κάνεις είναι πλήρη διαστρέβλωση. Αυτό είναι ο ορισμός του ΣΕΠ. Ο ορισμός του ΦΕΠ. Έγινε διαγωνισμό ΣΕΠ. Προσπαθεί να μπερδέψει τώρα. Κάποιους συμβασιούχους πάνε με 8 μήνες στο δημόσιο. Μέσα από προγράμματα. Μέσα από προγράμματα. Τι είναι αυτή, δεν είναι. Δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί. Δεν παίρνουν οι Δήμοι κόσμο μέσω προγραμμάτων. Δεν παίρνουν οι Δήμοι κόσμο. Δεν παίρνουν αυτοί οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν κόσμο μέσω προγραμμάτων. Μα δηλαδή, με συγχωρείτε. Μόνιμο προσωπικό. Μπορεί να μου πει πόσο έχει προσληφθεί. Δεν έχει προσληφθεί. Πόσο λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση για το, για το δημόσιο. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον και εσείς. Κινητικότητα, αξιολόγηση, μητρό στελεχών, επιλογή προϊσταμένων, περιφερειακές θέσεις, στοχοθεσία, αύξηση παραγωγικότητας είναι αυτά που είπε η Όλγα Γεροβασίλη. Αφού καλέστηκε στο βήμα. Μια τελευταία κουβέντα. Ο κόσμος βλέπει ότι μετά τη δεύτερη αξιολόγηση ανοίγουν τρία σημαντικά θέματα. Τι θα κάνουμε με την παιδεία, τι θα κάνουμε με το δημόσιο και πώς θα κάνουμε ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις που ήταν μπανανία. Να κάνουμε, αυτά. Να κάνουμε, στο... Εγώ κλείνοντας θέλω να πω να κάνουμε ανθρώπινους και τους φόρους για να μπορούν να, να, μπορούν βεβαίως, να τα πετύχουν. Βεβαίως πρέπει να μειωθούν. Δεν παλεύεται. Αυτά ήταν όμως σχέδια που λέει. Δεν είναι αυτά που θα δουν οι Τροϊκανοί που θα έρθουν το Σεπτέμβριο. Αυτά είναι τα νομοσχέδια που είναι έχουμε το παράλληλο νομοσχέδιο 2017. Προστάμε...